για μας και τιμή και χαρά που σας υποδεχόμαστε στην πρώτη επίσημη επίσκεψη μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας. Γιατί η Ελλάδα είναι πάντα στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θέλω πάλι να διαβεβαιώσω. Να μου επιτρέψετε να σας επιδώσω καταρχήν ως ενθύμια το θηρεό του Υπουργείου. Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, αγαπητέ μου Βασίλη, είναι μεγάλη μου χαρά που σε υποδέχομαι στην Αθήνα στο πρώτο επίσημο ταξίδι σου μετά την ανάληψη των υψηλών καθηκόντων σου. Και πρέπει, νομίζω, από καρδιάς να σου ευχηθούμε όλοι καλή επιτυχία στο δύσκολο και απαιτητικό έργο το οποίο ανέλαβες. Η συγκυρία στην ευρύτερη περιοχή θέτει την Ελλάδα και την Κύπρο μπροστά σε πολύ ανησυχητικές εξελίξεις. Έχουμε αστάθεια, πόλεμο και αβεβαιότητα που εκτείνεται από την Ουκρανία μέχρι τη Μέση Ανατολή, την Ερυθρά Θάλασσα, την Υποσαχάρια Αφρική. Σε αυτό το ασταθές περιβάλλον, η κοινή αντιμετώπιση των προκλήσεων πρέπει να είναι και είναι η διαρκής επιδίωξη της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με την στενή και ειλικρινή συνεργασία μας, διασφαλίζουμε ότι οι δύο χώρες μας θα παραμείνουν φάρος ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για τις πληροφορίες που μου έδωσες σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Να επαναλάβω το αυτονόητο, ότι το Κυπριακό αποτελεί και συνεχίζει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα της ελληνικής πολιτείας και ειδικά της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι η Ελλάδα υποστηρίζει σταθερά τις προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό, δηλαδή μια λύση διζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και βεβαίως στη βάση του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. Ένα τέτοιο μέλλον δεν μπορεί να έχει κατοχικά στρατεύματα, δεν μπορεί να έχει εγγυήσεις. Έχουν ήδη περάσει 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο. 50 χρόνια είμαστε συμπαραταγμένοι με την Κυπριακή Δημοκρατία για την ευόδευση των προσπαθειών για την επανένωση της Κύπρου. Θέλω στο σημείο αυτό να χαιρετήσω την ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα για τον διορισμό νέας προσωπικής απεσταλμένης του για την Κύπρο. Μου είπες ότι πήγες στην Κύπρο σήμερα. Ναι. Ελπίζω οι επαφές που θα έχει με την τουρκοκυπριακή πλευρά να μας δώσουν ένα παράθυρο αισιοδοξίας. Τους ή άλλως, εμείς είμαστε σταθεροί και αφοσιωμένοι στο πλευρό των Κύπριων αδελφών μας. Θέλω επίσης σήμερα να δηλώσω με τη βεβαιότητα που μου δίνει το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων και η σύμπνοια των πολιτικών δυνάμεων της Ελλάδας ότι η Ελλάδα και η Κύπρος δεν γίνονται μακράν. Και επίσης να καταδικάσω τον αεροθεωρητισμό από όπου και αν προέρχεται. Και να πω ότι η Ελλάδα, όπως και η Κυπριακή Δημοκρατία, υπερασπίζεται το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, τις αρχές, τις αξίες του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και καταδικάζει πλήρως κάθε χρήση βίας, αλλά ακόμα και την απειλή της χρήσης βίας. Επίσης, καταδικάζουμε απολύτως την τρομοκρατία. Ενημέρωσα τον αγαπητό μου συνάδελφο για την απόφασή μας να συμμετάσχουμε στις επιχειρήσεις στην Ερυθρά Θάλασσα και στον κόλπο του Άντεν. Θα έχουμε μια ευρύτερη συζήτηση γι' αυτό κατά το γεύμα εργασίας που θα ακολουθήσει, ιδίως για τη συμμετοχή μας στην επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στην περιοχή και οι δύο χώρες έχουμε πάρα πολύ μεγάλο εμπορικό ναυτικό. Η ελευθερία στην ναυσιπλοεία είναι ζωτικό μας συμφέρον. Επίσης, θα συζητήσουμε και στο γεύμα, όπως συζητήσαμε ήδη για τα τριμερή και πολυμερή σχήματα. Θέλω πάλι να ξεκαθαρίσω ότι αυτά τα σχήματα δεν είναι κλειστά σχήματα. Είναι ανοιχτά σχήματα. Μπορεί να συμμετάσχει οποιοδήποτε το επιθυμεί, αλλά από οι βασικές αναγκαίες προϋποθέσεις. Και ποιες είναι αυτές? Ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και ο σεβασμός στο καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Επίσης, είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τον αγαπητό Υπουργό για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, για την ύφεση που παρατηρείται όσον αφορά τις παραβιάσεις. Βεβαίως, ο δρόμος είναι δύσκολος, δεν υπάρχει εφησυχασμός. Ευελπιστούμε στη διατήρηση ηρεμίας, ευελπιστούμε στην δημιουργία και διατήρηση διάβλων ειλικρινούς επικοινωνίας,
που όμως έχει προϋπόθεση τον απόλυτο σεβασμό στις αρχές που πριν παρουσίασα. Σήμερα, μεγάλο μερίδιο της συνάντησής μας αποτέλεσε και η συνεργασία μας, τα θέματα συνεργασίας μας στην άμυνα. Άλλωστε, διεξάγεται η συνάντησή μας σε μια πολύ ιδιαίτερη συγκυρία. Απεστάλλει σήμερα εδώ, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, από την αρμόδια Αμερικανική Υπηρεσία, η επιστολή προσφοράς και αποδοχής, LOA, όπως είναι γνωστή, για την πώληση των υπερσύγχρονων μαχητικών F-35 στην Ελλάδα. Προηγουμένως, είχε δημοσιοποιηθεί η επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του Τόνι Μπλίνκεν, στον Κυριάκο Μητσοτάκη, για την συμμετοχή της χώρας μας στο πρόγραμμα των F-35. Και μια επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, που αφορά επίσης την ευρύτερη αμυντική θωράκιση της πατρίδας μας με την δωρεάν παραχώρηση σειράς μέσων. Ένα ακόμα βήμα για την αναβάθμιση του γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή. Τους επόμενους μήνες θα καταλήξουμε στο σχέδιο της σχετικής συμφωνίας, γιατί θέλω να ξεκαθαρίσω ότι όσον αφορά το θέμα των F-35, βρισκόμαστε στο αρχικό σχέδιο κατάρτισης της Συμφωνίας Προμήθειας. Κατά συνέπεια, τα λεγόμενα στο δημόσιο διάλογο περί κόστους κλπ. Είναι πάρα πολύ πρόημα, έγκαιρα, με σοβαρότητα, με αξιοπιστία. Θα ενημερώσουμε όταν όλα αυτά έχουν υπολογιστεί από τα γενικά μας επιτελεία και μας έχουν γίνει συγκεκριμένες προσφορές και τοποθετήσεις επί τη βάση των προδιαγραφών μας από τις Αμερικανικές Αρχές. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια εξαιρετικά σύνθετη διαδικασία, μια πολύπλοκη διαπραγμάτευση και νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι μπορεί να χειρίζεται με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα τέτοιες υποθέσεις και επίσης ότι θα υπάρχει πάντοτε σοβαρή και υπεύθυνη ενημέρωση του πολιτικού κόσμου. Όμως δεν σταματάμε εκεί. Μελετάμε τα επόμενα βήματα για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Και θέλω να αναφερθώ ιδιαίτερα στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Μελετάμε και την ενδιάμεση λύση των LCS που μας προσφέρονται δωρεάν από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αλλά πέραν αυτού, θέλω να σας πω για πρώτη φορά ότι συζητάμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για τον σχεδιασμό, τον κοινό σχεδιασμό και την συμπαραγωγή των φρεγατών νέας γενιάς Constellation. Ήδη στις 16 Ιανουαρίου του 2024 παρελήφθη από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού σχετική επιστολή του Αμερικανικού Ναυτικού καταρχήν αποδοχής του ενδιαφέροντός μας για τον σχεδιασμό και τη συμπαραγωγή 7 νέων φρεγατών κλάσης Constellation στα ελληνικά ναυπηγεία. Με βάση λοιπόν αυτή την πρόταση, η Ελλάδα, εφόσον υπάρξει συμφωνία, θα μπορούσε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα αυτό ευθύς εξ αρχής, δηλαδή από τον σχεδιασμό του, σύμφωνα με τις ανάγκες του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Και θα μπορούσε αυτό να αποτελέσει ένα τεράστιο άλμα και για τον ελληνικό στόλο, αλλά και για την ελληνική ναυπηγική βιομηχανία. Και να λειτουργήσει ως φάρος που θα μπορούσε να αποδείξει τις δυνατότητες της Ελλάδας παραγωγής πλατφορμών και συστημάτων στον 21ο αιώνα. Δεν θα σταματήσουμε επίσης εκεί. Θα εμφανιστεί σε λίγες μέρες στο δημόσιο διάλογο το νομοθέτημά μας για την ενίσχυση της καινοτομίας στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και την παραγωγή συστημάτων νέας τεχνολογίας. Μπορούμε να προχωρήσουμε στα μη επανδρομένα και στον αέρα και στη θάλασσα και κάτω από τη θάλασσα. Και επίσης να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη του ελληνικού οικοσυστήματος αμυντικής καινοτομίας. Προσκάλεσα με την ευκαιρία της επίσκεψης εδώ του αγαπητού μου συναδέλφου και την Κύπρο να συμμετάσχει σε αυτό το νέο οικοσύστημα που στοχεύει στην ανάπτυξη των εγχώριων συστημάτων χαμηλού κόστους και μεγάλων δυνατοτήτων.
Μιλήσαμε επίσης για την επέκταση της ναυτικής βάσης Ευάγγελος Φλωράκης στο Μαρί της Κύπρου, ώστε να μπορεί να υποδεχθεί σύγχρονα πλοία όπως τις φρεγάτες Μπελαρά του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, τις οποίες θα παραλάβουμε σε λίγο. Ενημέρωσα γενικά τον συνάδελφό μου για την ατζέντα ένοπλες δυνάμεις 2030. Μια ατζέντα βαθιάς μεταρρύθμισης και εξυγχρονισμού των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στο σύνολό τους, δηλαδή του στρατού, του ναυτικού, της αεροπορίας. Του στρατού με την αναδιοργάνωση της δομής δυνάμεων, τις αλλαγές στην εκπαίδευση, τις αλλαγές στη θητεία εφεδρεία, τον θόλο αντιντρόουν, την ενσωμάτωση των διδαγμάτων των πολέμων στην Ουκρανία και στον Κάυκασο. Του ναυτικού, με όσα ήδη σας είπα, στην αεροπορία με τα Ραφάλ, τα F-35 και τα αναβαθμισμένα σε επίπεδο Viper F-16. Αλλά βεβαίως και με την πλήρη αλλαγή νοοτροπίας και δόγματος, με την εισαγωγή των αυτόνομα κινούμενων μέσων στον αέρα, στη θάλασσα, κάτω από τη θάλασσα και με τους αντιεροπορικούς και αντιντρόουν θόλους. Και βέβαια, στην αξιοποίηση του εξαιρετικού δυναμικού, του ανθρώπινου δυναμικού μας, αλλά και γενικά της ελληνικής κοινωνίας, στη δυνατότητα παραγωγής καινοτομίας, σε συνδυασμό με τα ακαδημαϊκά μας ιδρύματα, τα ερευνητικά μας ιδρύματα, τις νεοφυείς επιχειρήσεις μας, την αμυντική βιομηχανία και την έρευνα στις στρατιωτικές μας σχολές. Όλες αυτές οι εξελίξεις θεωρούμε ότι θα συνεισφέρουν τα μέγιστα στην σταθερότητα στην περιοχή, στην ευρωπαϊκή προοπτική, στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Αγαπητέ μου Βασίλη, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την σημερινή σου επίσκεψη που έρχεται σε μια κέρια στιγμή για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και για τη συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή σου την επίσκεψη. Κύριε Υπουργέ της Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος, αγαπητέ φίλε Νίκο, αποδεχόμενος με ιδιαίτερη χαρά την πρόσκληση που μου απευθύνατε μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Υπουργού Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, πραγματοποιώ σήμερα την επίσημη επίσκεψή μου στην Αθήνα, την πρώτη μου επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα. Σας ευχαριστώ για τη θερμή υποδοχή. Είναι ενδεικτική αυτή η θερμή υποδοχή της άριχτης σχέσης Κύπρου και Ελλάδας και της μακράς και ισχυρής φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας. Μέσω αυτής, η οποία χαρακτηρίζεται μεταξύ άλλων από την αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό, τις κοινές αρχές, αξίες και ιδανικά και το κοινό όραμα, έχει δημιουργηθεί ένα πολύ ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη και την ευόδοση των στόχων μας και την αντιμετώπιση των προκλήσεων. Θέλω να εκφράσω επίσης τις ειλικρινές μου ευχαριστίες για την πολύ ουσιαστική συζήτηση που πραγματοποιήσαμε. Αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα προς την περαιτέρω ενδυνάμωση της στρατηγικής μας συνεργασίας και στα ζητήματα της άμυνας και ασφάλειας. Βασική συνιστόση της αμυντικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί η ειλικρινή, στενή και διαρκή συνεργασία Κύπρου και Ελλάδας. Σε αυτή εδράζεται κάθε προσπάθεια μας για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Κυρίες και κύριοι, κατά τη διάρκεια της συνάντησης μου με τον φίλο Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον ενημέρωσα εντελεχώς για την κατάσταση ασφάλειας στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, με ιδιαίτερη αναφορά τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στην νεκρή ζώνη. Με τον κύριο Δέντια συζητήσαμε επίσης πέραν των θεμάτων που τέθηκαν στην πρώτη διακυβερνητική σύνοδο, ζητήματα που αφορούν στη διμερή αμυντική και στρατιωτική μας συνεργασία, τις τριμερείς μας συνεργασίες με τα κράτη του Ισραήλ, της Αιγύπτου και της Ιορδανίας και την τετραμερή μας συνεργασία με τη Γαλλία και την Ιταλία. Συζητήσαμε επίσης προοπτικές επέκτασης των τριμερών σε άλλες χώρες. Για την κάθε μια εξ αυτών τέθηκαν οι στόχοι και οι προοπτικές ενίσχυσής τους. Ανταλλάξαμε επίσης απόψεις για την αμυντική συνεργασία των χωρών μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
η οποία ρίσκει στο εμπαρόδο, αποτελεί επακόλουθο της συντονισμένης και συνεπούς προσπάθειας όλο το προηγούμενο διάστημα. Ως Κυπριακή Δημοκρατία, κυρίως μετά την άρση του εμπάρκου πώλησης όπλων, στοχεύουμε στην περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας μας με τη ΣΥΠΑ, η οποία ενισχύει το ρόλο μας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διαπιστώσαμε το υψηλό επίπεδο συνεννόησης και συνεργασίας, κυρίως σε τομείς που αφορούν την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων. Κύπρος και Ελλάδα παραμένουμε δεσμευμένες προς αυτή την κατεύθυνση, στηρίζοντας τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες σε θέματα άμυνας και ασφάλειας, αξιοποιώντας κατά αυτόν τον τρόπο τις προοπτικές που δημιουργούνται αυτά τα προγράμματα κοινής προμήθειας εξοπλιστικών συστημάτων. Τη συζήτηση μας απασχόλησε και η κατάσταση στην Ουκρανία και οι συνέπειες της, καθώς επίσης και η κατάσταση όπως εξελίσσεται στο Ισραήλ και στη Μέση Ανατολή, ειδικότερα από την κρίση στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου στηρίζουμε τις προσπάθειες για την υλοποίηση της νέας Ευρωπαϊκής Αποστολής για την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Κύριε Υπουργέ, με γνώμονα την αβημαία μας προσήλωση στη διατήρηση της σταθερότητας, της ασφάλειας και της ειρήνης στο πολύπλοκο, πολυσύνθετο και ταραχώδες γεωπολιτικό περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου, δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας για περαιτέρω συντονισμό και αποτελεσματικότερη συνεργασία. Η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε πλήρη συνεννόηση και συνεργασία με την Ελλάδα και τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ως κυβέρνηση δηλώνουμε πως παραμένουμε αφοσιωμένοι στον αγώνα προάσπισης της εθνικής μας ανεξαρτησίας, της εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Τελειώνοντας, θα αποτελήσει για μένα προσωπικά ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενήσω τον φίλο Υπουργό Εθνικής Άμυνας στην Κύπρο και προς τούτο του απευθύνω επίσημη πρόσκληση. Η οποία γίνεται ασμένος δεκτή. Ευχαριστώ.